Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς σε μια είδηση που έχει προκαλέσει ανίποτη θλίψη. Σε τραγωδία κατέληξε εξόρμηση νεαρού σκιέρ μόλις 21 ετών για ορειβατικό σκι στα Τζουμέρκα. Ο σκιέρ, παρά την εμπειρία του και τη συνοδεία από οργανωμένη ομάδα ατόμων, έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί, όπως θα μας πει ο Χρήστος Στρατουλάκος, μια μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωσή του. Δυστυχώς, χωρίς θετικά αποτελέσματα, Χρήστο. Όλα συνέβησαν, Εύα, χθες, λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν ο 21χρονος, ο οποίος ήταν με τον πατέρα του και με συνοδεία, όπως είπες πολύ σωστά, βρέθηκε σε χαράδα 300 περίπου μέτρων άμεσα και τα μέλη της ομάδας με τον πατέρα του προσπάθησαν να προσεγγίσουν στον χώρο που είχε βρεθεί ο 21χρονος. Τον πλησίασε αρχικά ο πατέρας του, ο οποίος διαπίστωσε ότι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαν ήδη ενημερώσει τις αρχές, όπου με ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού ο 21χρονος μετά από αρκετή ώρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα των Ιωαννίνων, εκεί όπου από την πρώτη στιγμή, Εύα, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Χαρακτηριστικά να σου πω, όπως μας μετέφερε ο διοικητής υγειονομικής περιφέρειας, όταν ο 21χρονος έφτασε στο νοσοκομείο, είχε πίεση μόλις 4. Παρά τις προσπάθειες, στον χώρο της ανάνευσης, λίγο πριν τις 9, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του και όπως πολύ σωστά είπες, όλη η Ήπειρος αλλά και γενικότερα ο αθλητισμός θρυνεί τον χαμό ενός έμπειρου αθλητή μόλις 21 ετών. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του Χρήστου Στρατουλάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.